Από το Υπουργείο Μεταφορών έχει εκδοθεί μια εγκύκλιο το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπου θα βεβαιώνονται παραβάσεις σε όλα τα ανασφάλιστα οχήματα που υπάρχουν στην κυκλοφορία. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η ασφάλιση των οχημάτων είναι υποχρεωτική σε όλα τα οχήματα που δεν έχουν καταθέσει πινακίδες στην εφορία. Άρα οποιοδήποτε όχημα και αν έχουμε, ακόμα και σε κλειστό χώρο, είμαστε υποχρεωμένοι ως ιδιοκτήτες να το ασφαλίζουμε. Από τη δικιά μας πλευρά ως υπηρεσία, ως τμήμα τροχιάς Ηρακλείου, σε όλους τους ελέγχους που διενεργούμε, εφόσον διαπιστώνουμε ότι ένα όχημα είναι ανασφάλιστο, βεβαιώνονται οι ανάλογες παραβάσεις στους οδηγούς και των οχημάτων, διότι πάρα πολλές φορές κατά το παρελθόν έχει συμβεί στην υπηρεσία μας σε ένα τροχαίο ατύχημα που καλούμαστε να επέμβουμε, να έχει εγκαταλείψει ο οδηγός του ανασφάλιστου οχήματος το τροχαίο ατύχημα και μπαίνουμε σε μια πάρα πολύ επίπονη και δύσκολη διαδικασία με πάρα πολλές εργατοώρες προκειμένου να αναζητήσουμε μέσα από κάμερες ασφαλείας, από μαγαζιά, γειτονικά κτλ. Να αναζητήσουμε τον υπαίτιο οδηγό που εγκατέλειψε το τροχαίο ατύχημα. Η έλεγχή σας πάντως είναι σε εγκινήσει οχήματα, έτσι, όχι σε σταθμευμένα. Ναι, εμείς ως υπηρεσία, ως τμήμα τροχιάς Ηρακλείου, τους ελέγχους που διενεργούμε αυτή τη στιγμή στα οχήματα για την ασφάλισή τους είναι στον τόπο του ελέγχου. Σταματάμε τα οχήματα και ελέγχουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, το δίπλωμα, την ασφάλεια, το χτέο και τα λοιπά έγγραφα, τα απαραίτητα που πρέπει να έχει ο οδηγός και το όχημα.